Γεια σας. Μια και ξεκινάει η σχολική χρονιά και για πολλούς αυτή είναι η αρχή της κανονικής χρονιάς και όχι η πρωτοχρονιά. Είπα να σας δείξω κάτι διαφορετικό από το scrapbooking που σας δείχνω συνήθως. Είναι τα travel planners της Doodlebug, daily doodles τα λέει, και είναι μικρά πλανεράκια σε μέγεθος traveler's notebook, τα οποία μπορείτε να τα έχετε πάντα μαζί στην τσάντα σας και να έχετε μέσα booklets για οτιδήποτε, από planner και καθημερινές δουλειές, sketchbook, μέχρι να κάνετε scrapbooking ή οτιδήποτε ο καθένας θέλει. Είναι τόσο customizable. Είναι φτιαγμένα, είναι αυτό εδώ το στυλ, είναι φτιαγμένο από τεχνόδερμα, πολύ καλής ποιότητας όμως, δηλαδή πραγματικά πρέπει να το δείτε, δεν ξέρω αν βλέπετε το embossing που έχει. Μπορεί και να το βλέπετε. Θα τα βάλω στην άκρη να σας δείξω. Έχει ένα λάστιχο πίσω το οποίο κλείνει έτσι και ανοίγει και κρατάει μέσα όλα τα πράγματα μαζεμένα και μέσα έχει χώρο για να βάλετε 6 booklets. Περιμένετε να βγάλω αυτό για να δείτε πώς είναι. Να το. Έχει 4 λάστιχα. Τα 4 λάστιχα χωράνε 6 booklets. Έχει χώρο εδώ για 4x6, 3x4. Καθίστε να δω τι καρτούλες είναι. Εγώ εδώ μέσα βάζω αυτοκόλλητα βασικά. Να το, αυτό είναι 4x6 pocket, 3x4 pocket. Και αυτό το μέγεθος του business card. Συν χώρο εδώ. Εγώ εκεί βάζω χαρτιά extra ή εφέμερα που θα βρω. Τσεπούλα εδώ. Και τσεπούλα εδώ, πίσω, μεγάλη. Έχει pen loop, για να έχετε πάντα ένα στυλό ή ένα μολύβι μαζί σας. Και είναι πραγματικά πολύ εξυπηρετικό, γιατί είναι το μέγεθος το 21x11, το οποίο χωράει να το έχετε μέσα στην τσάντα σας, ρηγμένο μονίμως, να μην βγαίνει. Και βέβαια είναι και τα χρώματα της Doodlebug. Έχει τα χαρούμενα που έχει πάντα η Doodlebug. Και είναι και τέλειο στη βιβλιοθήκη όταν το γεμίζετε και το τελειώνετε, δηλαδή χρονιά-χρονιά, μπορείτε να πάρετε ένα καινούριο, γιατί σαν ντεκόρ στη βιβλιοθήκη σας με τις χρονιές, είναι το κάτι άλλο. Εγώ κρεμάω και κάτι charms εδώ μπροστά, εδώ στο λαστιχάκι, αλλά αυτό μου συμβαίνει στην αρχή της χρονιάς. Μετά τα βγάζω γιατί πιάνονται στα πράγματα μες στην τσάντα μου και τα ξανακρεμάω όταν τελειώσει και το βάλω πια στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, έρχεται σε σκληρή πλαστική θήκη που μπορείτε να βγάλετε τα χαρτιά που έχει μέσα και να το αποθηκεύσετε για να τα προστατεύσετε αφού τελειώσετε. Και μέσα έχει ήδη ένα booklet. Είναι αυτό εδώ, είναι με άσπρες σελίδες και το έχουν βάλει ακριβώς στη μέση. Μπορείτε να συμπληρώσετε booklets, μπορείτε να φτιάξετε booklets, είναι πανεύκολο να τα φτιάξετε αυτά. Γίνονται και από χαρτί α4. Που μπορείτε να πάρετε και να βάλετε ένα εξωφυλάκι. Με συρραπτικό είναι ή να το ράψετε εσείς ό,τι θέλετε. Και μπορείτε να βάλετε και booklets με διάφορα χαρτιά. Εγώ, ας πούμε, έφερα να σας δείξω ένα από τα δικά μου που είναι νάτο. Είναι χαρτί ακουαρέλας. Και έχω κάνει scrapbooking μέσα σε αυτό. Αυτοκολλητάκια, καρτούλες, ζωγραφιές, φωτογραφίες. Όλα. Αυτό λοιπόν μπαίνει μέσα εδώ, περνάει πανεύκολα, όπως σας είπα, έτσι, μέσα. Και μπορείτε να έχετε, όπως βλέπετε, έχει κι άλλα λάστιχα και επιπλέον στα πλαϊνά μπορούν να μπουν με ένα configuration και δύο. Οπότε χωράει μέχρι 6 αυτό να του βάλετε. Αν βλέπετε, αυτός είναι ο Χάρης και αυτή είναι η κόρη μου. Τα σχέδια που έχει είναι, όπως πάντα, χαρούμενα και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Θα σας τα δείξω όλα. Πρώτο είναι αυτό. Αυτό το έχω κι εγώ. Μετά είναι αυτό που είναι μπλε με φούξια. Και μέσα είναι έτσι με καρδούλες ροζ booklet. Υπάρχει μέντα που φέτος γίνεται το έλα να δεις με τη μέντα. Και μέσα είναι πουά με άσπρο. Μην νομίζετε δηλαδή, μην σας ξεγελάει το σκέτο εξώφυλλο. Δείτε τι γίνεται εδώ. Με ριγέ booklet μέσα. Πουά. Αυτό έχει όλα τα χρώματα. Ροζ, φούξια, τυρκουάζ, λαχανί, τα πάντα.
Μέντα όμως, βλέπετε, pen loop και λαστιχάκια. Φούξια το μέσα, μέντα το booklet. Και λίγο πιο σοβαρό, όχι πάρα πολύ, εδώ, να το, και το μέσα του. Για τις πολύ σοβαρές και σοβαρούς. Λοιπόν, η ίδια η doodle bag έχει planner inserts, έχει διάφορες συσκευασίες. Αυτά, ας πούμε, είναι set των 2 και έχει μέσα ένα grid και ένα dot. Δηλαδή, στη συσκευασία μέσα θα βρείτε αυτά τα δύο planner. Το ένα είναι με τετραγωνάκια και το άλλο είναι με τελίτσες το χαρτί τους. Έχει διάφορα σχέδια, όπως βλέπετε, αυτά που σας έδειξα, εδώ, αυτό που έχει το καρό, το μαύρο και τη μέντα, εδώ με χρυσό ριγέ και τα φιλαράκια, τα λουλουδάκια αυτά. Αυτά είναι με 2. Έχει μετά με 4, που είναι αυτά εδώ τα σετ, ριγέ καρό, το οποίο επίσης είναι με dots ή με τετραγωνάκια. Και έχει και ένα το οποίο το λέει Daily Dots, και περιμένετε αυτό να σας το δείξω, γιατί είναι μεν με τετραγωνάκια, αλλά έχει τυπωμένες τις μέρες του μήνα, της εβδομάδας, δηλαδή είναι έτσι. Βέβαια θα μου πείτε γιατί να το πάρω αυτό, ενώ μπορώ να πάρω το σκέτο και να το κάνω αυτό το διαγραμματάκι μόνιμο όπου θέλω, γιατί βέβαια εννοείται ότι βοηθάει το καρό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να σας πω γιατί. Εγώ ποτέ δεν παίρνω προτυπωμένα τέτοια, γιατί η ελευθερία στα travel notebooks είναι ότι τελικά κάνεις ό,τι θέλεις. Ενώ το προτυπωμένο σε οδηγεί να κάνεις αυτό που έχουν τυπώσει επάνω. Οπότε, αν θέλετε όμως, υπάρχουν και αυτά. Επίσης, μπορείτε να βάλετε εσείς, όπως σας είπα, έχει όλων των εταιριών που είναι αυτό το 21x11, ταιριάζει να μπει μέσα στο planner αυτό. Μπορείτε να πάρετε booklet από όλες τις εταιρείες, οτιδήποτε είναι το regular notebook size, που είναι 21x11 εκατοστά, και να το βάλετε μέσα στο planner σας, κανονικότατα, χρησιμοποιώντας τα λαστιχάκια όπως σας είπα πριν. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και εξυπηρετική ιδέα. Καταρχάς, είναι όμορφη, έτσι, το πιο βασικό. Είναι όμορφη, μας φτιάχνει τη διάθεση, μας επιτρέπει να έχουμε μαζί μας όσα booklets θέλουμε, πολλά δηλαδή, γιατί έχει, δηλαδή ακόμα και να το κλείσεις, έτσι, δείτε πόσο χώρο έχει. Μπορείτε να το φουσκώσετε. Εγώ καμιά φορά που το παίρνω μαζί μου για να πάω να ζωγραφίσω, βάζω και τα λεφτά μου εδώ, ας πούμε, και ό,τι άλλο εξτρά έχω. Και παίρνω αυτό και μια κασετίνα, τίποτα άλλο. Όμως έχω και όλα τα καθημερινά μέσα σε αυτό. Καθαρίζει πανεύκολα, αυτό σας το λέω από εμπειρία. Ένα βρεμένο πανάκι, ένα μορομάντιλο και είσαστε ok. Και δεν ξεφτίζει, είναι πολύ καλό σαν ποιότητα. Δεν θα σας χαλάσει, δεν θα σας ξεφτίσει, δεν θα χαλάσει το τεχνόδερμα. Οπότε νομίζω ότι αν σκέφτεστε να φτιάξετε planner ή να κάνετε scrapbooking on the go, που λέμε αυτό το μικρό, το travel journal, είναι πραγματικά ό,τι πρέπει για να φυλάξετε και τα journal σας και να τα έχετε και πάντα μαζί. Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!